Ζυγίζεται ή δεν ζυγίζεται το ψωμί? Το Υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζεται να επιδοθεί σε σαφάρι ελέγχων λίγους μήνες μετά από την ψήφιση του επίμαχου νομοσχεδίου. Η Ομοσπονδία Αρτοπιών Ελλάδος τους κάλεσα, στείλαν επιστολή προς τιμή τους σε όλα τα μέλη, σε όλους τους αρτοπιούς Ελλάδος, ότι το ψωμί θα ζυγίζεται. 1η Αυγούστου θα γίνει αμήλικτη επίθεση σε όλους τους αρτοπιούς. Θα γράφεται και η τιμή του κιλού και η τιμή των 350 γραμμάριων. 0,50 μέχρι 0,70 λεπτά θα πωλείται το ψωμί. Τι γίνεται όμως στα αρτοπία μετά την ψήφιση του νόμου? Οι πελάτες ζητούν να ζυγίζεται το ψωμί. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, ζυγίζουμε το ψωμί. Δεν έχει αλλάξει κάτι το μέτρο αυτό σε εμάς. Τι λένε οι καταναλωτές? Αυτό που θα με ενδιαφέρει είναι να έχω την ίδια ποιότητα σε χαμηλότερη τιμή. Τώρα να το ζυγίζουν ή όχι. Δεν έχω πρόβλημα. Με το ζύγι όμως για κάποιους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, σίγουρα είναι πιο συμφέρον. Μπορεί να θέλουν μερικά γραμμάρια. Οι καταναλωτές πρέπει και αυτοί να ζητούν τη ζύγιση, επισημαίνουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε να αξιοποιούν το δικαίωμά τους να πληρώνουν το ακριβές αντίτιμο για την ποσότητα του άρτου που αγοράζουν. Στις προθέσεις του Γεράσιμου Γιακουμάτου είναι και η μείωση στην τιμή του γάλακτος. Πράγματι, το γάλα υπάρχει ένα πρόβλημα. Και το βρήκα το πρόβλημα αυτό. Έχω καλέσει ήδη τους αγελαδοτρόφους τη Δευτέρα. Έχω αρχίσει σειρά επαφών ήδη. Εχθές μίλησα με τον βουλευτή, τον κύριο Χαροκόπουλο. Και ξεκινάμε τη διαβούλευση για το γάλα. Το γάλα είναι πράγματι, έχει ακριβήνει κατά 5% από πριν τον νόμο. Μεταξύ των προτάσεων που κατέθεσε ο πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, είναι η μείωση του περιθωρίου κέρδους στην λιανική, που σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ βρίσκεται στο 35%, πολύ υψηλότερα δηλαδή από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Πάμε στην Αντιόπη Σωτηρίου για να δούμε πώς μια πολιτική διαφωνία καταλήγει σε άγριο ξύλο μπροστά στην κάμερα, Αντιόπη. Ακριβώς, σκηνές απείρου κάλους λοιπόν εκτυλίχθηκαν.